Η μέρα ομορφιά συνεχίζεται και επειδή θέλουμε ένα μαλλί περιποιημένο για το καλοκαίρι και θέλουμε κάποιες συμβουλές, βρισκόμαστε στον ειδικό, στο Γιώργο Δάδη, εδώ Βενιζέλου 78, στην Επτάλοφο. Για πάμε να δούμε μέσα τι γίνεται. Γεια σου Γιώργο. Καλώς. Πρέπει να μιλήσει αμέσως. Αμέσως. Γιώργο μου, ψαλίδα. Ψαλίδα. Ψαλίδα, πολύ ψαλίδα. Πες μου γιατί βγαίνει και τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, ψαλίδα γιατί βγαίνει. Γιατί δεν τα περιποιούμαστε σωστά τα μαλλιά μας, γιατί τα λούζουμε με σαμπουάν που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, ό,τι να είναι, αρκεί να έχει ωραίο άρωμα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα σαμπουάν που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ είναι εκτός του ότι είναι πολύ φθηνά σε υλικό και το προϊόν πρέπει να είναι προσιτό του καταναλωτή για να το αγοράσει. Το υλικό του μέσα δεν είναι τόσο καλό και τόσο ενυδατικό όσο θα έπρεπε. Τα κομμωτηριακά σαμπουάν, δηλαδή τα σαμπουάν που μπορείς να αγοράσεις από ένα κομμωτήριο, σε βοηθούν. Καταρχήν, είναι πολύ συμπυκνωμένα. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγο. Ενώ όταν παίρνουμε ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ, γεμίζουμε τη χούφτα μας και λούζουμε το κεφάλι, το οποίο αφήνει κατάλοιπα, δεν ξεβγάζεται πολύ καλά. Και στο τέλος έχουμε σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιπαρή ρίζα, ξηρή άκρη, λόγω των συστατικών που έχει μέσα αυτό το συγκεκριμένο σαμπουάν. Πες μου λίγο, ακόμα και τα προϊόντα εταιριών οι οποίες βγάζουν πάλι στο σούπερ μάρκετ και λειτουργούν, έχουν άλλη σειρά και στο κομμωτήριο. Κομμωτηριακών προϊόντων, ναι. Εννοείς. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν οι εταιρείες οι μεγάλες οι κομμωτηριακές που βγάζουν άλλα σαμπουάν για το σούπερ μάρκετ, άλλα σαμπουάν για τα καταστήματα χονδρικής και άλλα σαμπουάν τα οποία έρχονται απευθείας στο κομμωτήριο και δεν υπάρχουν έξω. Α, έτσι εξηγείται ότι όταν βγαίνω από το κομμωτήριο νιώθω άλλος άνθρωπος. Ακριβώς. Και όταν βγαίνω από τον μπάνιο λέω, κάτι δεν πάει καλά με το μαλλί μου. Είδες, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν. Πες μου, τι μπορώ όμως να κάνω για να προστατεύσω την ψαλίδα. Λοιπόν, για να προστατεύσεις την ψαλίδα, μία φορά στον 1,5 μήνα πρέπει να πάρεις, θα σου δείξω πόσο. Ναι. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, ας χτενίσουμε λίγο το μαλάκι, να ανεβάσουμε μία τούφα ψηλά για να καταλάβεις τι εννοώ. Για να καθαρίσει η ψαλίδα, χρειαζόμαστε αυτό το τόσο λίγο, το οποίο, εάν το πάρουμε, όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή τώρα, μία φορά στον 1,5 μήνα, το μαλλί μεγαλώνει ακόμη πιο γρήγορα από όσο μπορείς να φανταστείς. Πολλές κυρίες λένε, όχι με κουρεύεις, δεν θέλω, μακραίνω τα μαλλιά μου. Αν το κάνεις αυτό μια φορά στον 1,5 μήνα, το μαλλί σου θα μακραίνει σε διπλάσιο μήκος. Δηλαδή, αντί να μακραίνει ένα πόντο το μήνα, θα μακραίνει 1,5 πόντο. Μάλιστα. Πες μου λίγο, υπάρχουν και προϊόντα styling που υπάρχουν στο κομμωτήριο, αλλά και αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε στο σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι ακριβώς το ίδιο με το σαμπουάν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με τα σαμπουάν. Ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ψωνίζουμε από τα κομμωτήρια. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι καλός στο εμπόριο, δεν μπορώ να πουλήσω που λένε. Εννοείται. Αλλά όταν όμως η πελάτησα έρθει εδώ και δοκιμάσει το προϊόν μου, γιατί εγώ τα ίδια προϊόντα που πουλάω τα χρησιμοποιώ στο λουτήρα. Όταν δοκιμάσει το προϊόν στο λουτήρα, μόνη της μου λέει, θέλω από αυτό το σαμπουάν, θέλω από αυτή τη μάσκα, θέλω από αυτό το ελιξίριο. Πες μου κάτι το οποίο με απασχολεί για το 2013 και για το καλοκαίρι συγκεκριμένα, τι προτείνεις για τα κουρέματα? Το 2013 και το καλοκαίρι τα κουρέματα είναι επίσης πολύ θηλυκά. Στις γυναίκες που έχουν μακριά μαλλιά δεν τις προτείνουμε να κουρευτούν, απλά να έχουν ένα φυλάρισμα ώστε να μπορεί το μαλλί να έχει κίνηση, να κάνει την μπούκλα, έστω με λίγο αφρό, έστω με μια μασιά, με ένα σίδερο, με οτιδήποτε. Επίσης είναι πάρα πολύ στη μόδα το τραβηγμένο μαλλί στη θάλασσα με μακριά κοτσίδα. Α, κοτσίδες δηλαδή. Mm-hmm. Για τη θάλασσα είναι ό,τι πρέπει και για το βραδάκι. Στα κοντά μαλάκια είναι πολύ οι μακριές φράντζες. Οι πολύ μακριές φράντζες. Επίσης, πολύ καθαρός αυχένας, οι διχρωμίες, οι ζεστές, οι γλυκές και οι υγιεινές, δηλαδή ένα συνδυασμός με ένα μπέζ ξανθό, με ένα σοκολά, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Τα φλάς, επίσης, αρκετά φλάς, αλλά παίζει πολύ το σοκολά για φέτος. Τα χτενίσματα για τους γάμους και τις βαφτίσεις, λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή μετά από κάποιο γάμο ακολουθεί και μια δεξίωση, ένα παρτάκι, ένας χορός και οτιδήποτε και τα μαλλιά χαλάνε λόγω του υδρότα, λόγω της ζέστης κτλ. Τα χτενίσματα είναι όπως πάντα, φέτος ένα παραπάνω,
σινιών, μαζεμένα μαλλιά σε πολύ αυστηρά σινιών για τις κυρίες από μια ηλικία και πάνω και λίγο πιο ελεύθερα για τις μικρές κοπέλες όπως εσύ. Βρε Γιώργο, όμως είναι και λίγο πιο πάνω κάποιες τρίχες και ανοίγουν να γίνονται σαν τριαντάφυλλο που λέμε. Λοιπόν, η ψαλίδα δημιουργείται πάντοτε στην άκρη. Αν βλέπεις εσύ πιο πάνω από την άκρη ψαλίδα, πάει να πει ότι έχεις να την καθαρίσεις πάρα πολύ καιρό και η ψαλίδα έχει προχωρήσει. Η ψαλίδα τι είναι? Ανοίγει η τρίχα στα δύο στην άκρη, σαν διχάλα. Και αυτό το πράγμα έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αυτόματο κούρεμα. Σπάει η τρίχα από μόνη της και δημιουργεί ξανά ψαλίδα. Και ξανασπάει και ξαναδημιουργεί ψαλίδα. Και ξανασπάει και ξαναδημιουργεί. Και πάει λέγοντας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό όταν λέω εγώ ότι έχεις ψαλίδα, κάθισε να σε κουρέψω λίγο. Μου λες, δεν θέλω να τα κόψω, θέλω μακριά μαλλιά. Τα πληρώνω μετά με την ψαλίδα μου. Ακριβώς. Και για να προσέχω, μπορώ να βάζω κάποιες. Σιλικόνη. Λοιπόν, η σιλικόνη, θα σας πω το εξής. Γιατί πολλές βάζουν σιλικόνη. Είναι ένας μύθος. Η σιλικόνη τι κάνει? Η σιλικόνη κλείνει την ψαλίδα την ώρα που κάνουμε το styling. Και μόνον αυτό, δεν θεραπεύει. Υπάρχουν οι μάσκες οι οποίες ενυδατώνουν στην πραγματικότητα την τρίχα και υπάρχουν τα σέρουμ, τα ενυδατικά, τα οποία είναι μόνο για τις άκρες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θεραπευτικά μέσα για την ψαλίδα και όλα τα υπόλοιπα είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς. Ο ήλιος σε ταλαιπωρεί. Μας αλλάζει το χρώμα. Σε κάποιους αρέσει αυτό. Βασικά σε πολλές γυναίκες αρέσει όταν μας αλλάζει το χρώμα ο ήλιος. Ο ήλιος σε συνδυασμό με το ιόδιο της θάλασσας και με τον ξηρό αέρα του καλοκαιριού αφυδατώνει πάντοτε την τρίχα. Λοιπόν, για να μην ταλαιπωρείτε το μαλλί, να μην αλλάζει το χρώμα και να μην αυξάνεται η ψαλίδα το καλοκαίρι, γιατί αν θα δεις το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζουν όλες από τις διακοπές, πώς είναι τα μαλλιά τους, θα καταλάβεις. Οι γυναίκες που δεν έχουν υποστεί φθορά στο μαλλί τους, έχουν χρησιμοποιήσει αντιλιακά προϊόντα, τα οποία υπάρχουν στα κομμωτήρια, τώρα βέβαια υπάρχουν και στο εμπόριο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση, ναι, όπως είπαμε. Λοιπόν, τα αντιλιακά προϊόντα ενυδατώνουν πάρα πολύ το μαλλί, γιατί έχουν. Εκτός του ότι ενυδατώνουν πολύ το μαλλί, έχουν και φίλτρα UVA, UVB για τον ήλιο, οπότε ούτε το χρώμα φεύγει, ούτε το μαλλί ξηραίνεται και έχουμε ένα αποτέλεσμα σωστό και προστατευμένο, ώστε να μην έχουμε τα αποτελέσματα του Σεπτέμβρη. Οπότε Σεπτέμβρη δεν τρέχουμε. Ακριβώς. Έχουμε ήδη είδες πόσα λεπτά έκανα, ούτε 2-3 λεπτά δεν έκανα για να σου καθαρίσω την ψαλίδα και αυτή τη στιγμή το μαλλί σου δεν έχει ούτε ίχνος ψαλίδας, πίστεψέ με. Αυτό ήταν, τελείωσε. Τελείωσε, ναι, τι νόμισες. Τέλεια. Οπότε θα πάμε στις μπούκλες μου. Τώρα θα πάμε στις μπούκλες σου. Αυτό ήταν. Μπούκλες, Γιώργο μου, ήταν τέλειο. Η μέρα σήμερα νομίζω με βρήκε υπέροχα. Μου έκοψε την ψαλίδα, με ενημέρωσε για το τι πρέπει να προσέχω και είμαι έτοιμη να φύγω στα γυρίσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έκανα να φύγεις ευτυχισμένη από το μαγαζί μου. Λοιπόν, Γιώργος Δάδης, Βενιζέλου 78, πλατεία Επιταλόφου. Θα σας περιμένουμε.